Νομίζω ότι η σημερινή συνάντηση δεν είχε κανένα απολύτως νόημα. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν καλέσαμε την κυρία Αντιπεριφερειάρχη να μας απαντήσει, γιατί θεωρήσαμε όλος ο επαγγελματικός κόσμος της πόλης μας ότι από πέρυσι είχαμε τη δέσμευση ότι την επόμενη χρονιά το Φεστιβάλ Σάμου θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας. Ο λόγος που δεν έγινε πέρυσι ήταν λόγω των έργων, ήταν ακριβώς αυτό που υπόθηκε. Και κάναμε αυτή τη συνάντηση και καλέσαμε και τα μέσα, γιατί οι συναντήσεις δεν γίνονται και κλεισμένων των θυρών. Θέλουμε να υπάρχει μια διαφάνεια. Θέλουμε να ξέρει όλο το νησί ότι εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε από κανέναν τίποτα. Εγώ αυτό που κατάλαβα από τη συνάντηση είναι λοιπόν ότι ένας ολόκληρος κόσμος κατάλαβε λάθος, παρανόησε δηλαδή το τι είπε πέρυσι η κυρία Αντιπεριφερειάρχης. Και το δεύτερο που κατάλαβα είναι ότι παρότι επίσημα λοιπόν δεν απεδέχθη ότι ήδη η διοργάνωση έχει ξεκινήσει για τον Άγιο Κωνσταντίνο, αυτό που καταλάβαμε και είναι επίσημο από αυτή τη συνάντηση, έτσι, ότι έχει μεθοδευτεί η διοργάνωση να γίνει στον Άγιο Κωνσταντίνο. Γιατί δεν, αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποσταλεί χαρτιά να επιλεγεί η τοποθεσία ανάμεσα από δύο ή τρεις άλλες περιοχές, αλλά μόνο από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Άρα αυτή η συμπεριφορά επίσης μέσα στη συνάντηση, ότι είμαστε σε δικαστήριο, εγώ δεν την αποδέχομαι, τη θεωρώ λάθος. Δεν ήμασταν σε δικαστήριο, ούτε ήταν ο εισαγγελέας και ούτε αγορεύαμε σαν δικηγόροι. Εμείς ζητήσαμε αυτό το πράγμα και μάλιστα δεν είμαστε καθόλου τοπικιστές. Μπορεί να πάει οπουδήποτε θέλει το φεστιβάλ. Απλά θεωρήσαμε για λόγους, ας το πούμε, χωρικής τάξης, ότι πρέπει αυτό το φεστιβάλ να περάσει από τις δύο μεγάλες πόλεις και δει από την πρωτεύουσα. Είναι κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου σε αυτή τη συνάντηση. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Κοιτάξτε, εμείς εδώ πέρα θα να μιλήσουμε και να δούμε το τι σκοπεύει να κάνει η περιφέρεια για αυτό το οποίο θέλω να μας πει. Είδαμε ένα κλίμα το οποίο ήταν λίγο δυσάρεστο για μας. Νόμιζε η κυρία Περιφερειάρχη ότι είναι σε δικαστήριο. Ήθελε να μας ανακρίνει και εγώ σαν πρόεδρος του συλλόγου δεν το δέχτηκα αυτό και αποχωρήσαμε. Εάν γίνει κάπου αλλού το συγκεκριμένο φεστιβάλ, θα το στηρίξετε? Εμείς θα στείλουμε στα μέλη μας το χαρτί το οποίο θα περάσει από εμάς για να όψει να συμμετέχει στο φεστιβάλ και όποιος νομίζει ότι μπορεί να συμμετέχει, θα συμμετέχει. Το ότι δεν συμμετείχαμε πέρσι, γιατί κάποια στιγμή υπόθηκε αυτό, ήταν γιατί ήρθε περίπου τρεις μέρες προτού λήξουν οι αιτήσεις. Εγώ τις είχα πει ότι δεν γίνεται μέσα τρεις μέρες να ενημερώσω όλα τα μέλη μας και να πάρουμε αποφάσεις για αυτό το που θέλει να κάνετε και έτσι δεν μπορούσαμε να συμμετέχουμε και να παρουσιαστούμε σε αυτό το φεστιβάλ. Εμείς έχουμε δείξει σαν τόπος ο οποίος μπορούμε να βοηθήσουμε και να φτιάξουμε πολλές ωραίες και συναυλίες και εκδηλώσεις. Εμείς θα βοηθούσαμε το φεστιβάλ αυτό να το αναδείξουμε πολύ περισσότερο. Από εκεί και πέρα είναι απόφαση της περιφέρειας το πού θα πάει το φεστιβάλ. Ωραία. Καθόλου. Είναι κρίμα που όλη η συνάντηση κατέληξε σε έδρα δικαστηρίου, που μίλησε με αυτά τα λόγια ενάντια στο Δημήτρη, στο Κολέτη, στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου. Ουσιαστικά φάνηκε ότι ο πρόεδρος μας είναι ψεύτης, ότι δεν καταλαβαίνει τι είπε η κυρία Θαλασσινού, ότι όλοι εμείς δεν καταλάβαμε και ότι ακόμα και τα πρακτικά να τις δώσουμε, σίγουρα θα ζητήσει και υπογραφή αν είχε βάλει. Αυτό. Κρίμα για την όλη συνάντηση. Από το μέρος της τοπικισμός. Να ραφτεί αυτό.